Και θα πάμε σε ένα θέμα τώρα που μας έχει αγγίξει άλλους, μας έχει συγκινήσει όλους. Θα αναφερθούμε στην απώλεια του Βασίλη Καρά. Έφυγε, όπως ξέρετε όλοι, από τη ζωή, παραμονή Χριστουγέννων, ο δημοφιλής τραγουδιστής. Αλλά εμείς έχουμε τώρα ένα θέμα το οποίο δεν έχει ακουστεί και μας μιλάει ένας πολύ δικός του άνθρωπος πάνω, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, ο άνθρωπος αυτός είναι ο Θάνος Κανούσης, είναι φίλος του Βασίλη Καρά και συγγραφέας, ο οποίος από πριν ακόμα αρρωστήσει ο μεγάλος τραγουδιστής, συναντιόταν μαζί του και εδώ και χρόνια ετοιμάζαν τη βιογραφία του. Μια βιογραφία που αναμένεται να κυκλοφορήσει το επόμενο διάστημα και μας λέει πολλά για τον Βασίλη Καρά. Ας ακούσουμε. Δεν ήταν γνωστό το ότι ετοιμάζει βιογραφία. Όχι, δεν ήταν γνωστό και δεν έχει και καμία σχέση με αυτό που έγινε μετά. Δηλαδή την ετοίμαζε ούτως ή άλλως. Ναι, και ήταν και μαζί με τον Βασίλη Καρά. Δηλαδή την είχε εγκρίνει, μαζί τη φτιάχνει. Η ιστορία φτιάχτηκε μέσα από διηγήσεις που γινόντουσαν σε συναντήσεις που είχαν αυτοί οι δύο φίλοι. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Για να ακούσουμε τι είπε ο Θάνος Κανούσης στην Ελένη Μουστάκη. Στην Ελένη Μουστάκη και να το συζητήσουμε. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Από το βορρά μέχρι το νότο, να μ' αγαπάς δεν βρήκα τρόπο. Κύριε Κανούση, σας συναντώ γιατί εσείς έχετε γράψει τη βιογραφία του Βασίλη Καρά. Ισχύει? Ισχύει. Όλα ξεκίνησαν πριν 3 χρόνια, όταν με πήρε τηλέφωνο ο Βασίλης, με τον οποίο σημειωτέων γνωριζόμαστε 20 χρόνια. Εγώ σαν παραγωγός συναυλιών, αλλά και σαν συγγραφέας 4 μυθιστορημάτων, με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: Θάνο, έλα, ξεκινάμε να γράφουμε το βιβλίο. Αυτό κράτησε 3 χρόνια και μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις συγκεντρώσαμε ένα πολύ μεγάλο υλικό. Και το καλοκαίρι που μας πέρασε, όλο αυτό το υλικό μαζί με τον Βασίλη, παρόντα, το βιβλίο είχε τελειώσει ουσιαστικά τον Αύγουστο του 2023. Θα μπορούσαμε δηλαδή να το εκδώσουμε και πιο νωρίς. Δεν το κάναμε για 2 πολύ σοβαρούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι δεν θέλαμε να δώσουμε το δικαίωμα σε κάποιους να πούνε ότι εκμεταλλευτήκαμε την κατάσταση της υγείας του Βασίλη. Και το δεύτερο, γιατί ο Βασίλης ήθελε να είναι παρόν στην παρουσίαση του βιβλίου. Όταν η οικογένεια αποφασίσει να εκδοθεί το βιβλίο, και αυτό είναι δικό της θέμα, εγώ δεν μπορώ να σας πω κάποια ημερομηνία, τότε να είστε σίγουροι ότι θα μιλήσουμε και θα πούμε πολλά. Εκείνος αποφάσισε να γίνει αυτό το βιβλίο. Μία μέρα με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: Θάνο, έλα πάνω, ξεκινάμε το βιβλίο. Το είχε διαβάσει ολοκληρωμένο? Πολλές φορές. Η τελευταία φορά που τον συνάντησα ήταν στις 18 του μηνός, 18 Δεκεμβρίου, όπου με φώναξε πάλι να τα πούμε. Και δεν το περίμενα, να είμαι ειλικρινής, και με έβαλε και διάβασα όλο το βιβλίο μπροστά στη γυναίκα του. Ήταν ικανοποιημένος, ας πούμε, χαμογέλασε στο τέλος του βιβλίου? Πάρα πολύ. Σβήναμε, γράφαμε, συζητάγαμε. Ο Βασίλης στους τελευταίους μήνες, που ήταν μια στο νοσοκομείο και μια στο σπίτι του, δέχτηκε πολύ αγάπη. Τέτοια αγάπη που δεν μπορείτε να φανταστείτε από τον κόσμο. Και αυτή η αγάπη του κόσμου του δώσε τόσο πολύ θάρρος που πάλεψε σαν παλικάρι μέχρι την τελευταία στιγμή. Εμείς όλοι οι συνεργάτες του, οι φίλοι του, είμαστε ακόμα σοκαρισμένοι από το γεγονός. Δεν είναι εύκολο τώρα να συνηθίσει την απουσία ενός ανθρώπου και μάλιστα την απουσία ενός Βασίλη Καρά. Όταν σας διηγούνταν τα περιστατικά, ήταν άνθρωπος που έδειχνε τη συγκίνησή του? Φυσικά. Δεν είναι λίγο πράγμα να πας στα πέτρινα χρόνια, τα παιδικά χρόνια. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Υπήρχε στιγμή που τον είδατε να δακρύζει όταν περιέγραφε τη ζωή του? Υπήρχαν πολλές τέτοιες στιγμές. Και δικές μου στιγμές. Πολύ δύσκολες. Όχι, δεν σας κρύβω ότι προσπάθησα πολλές φορές να μην δακρύσω μπροστά του, γιατί ήταν πολύ συγκινητικό αυτό που μου συνέβη. Τι αισθάνεσαι για μένα, τι αξίζω εγώ για σένα. Οπότε ένα μέρος του βιβλίου γράφτηκε και όταν ο Βασίλης Καράς πάλευε με την ασθένεια, γράφεται και για όλα αυτά? Ξεκινήσαμε το βιβλίο με έναν Βασίλη Καρά υγιέστατο και φτάσαμε το 2023 με όλα τα γνωστά προβλήματα της υγείας του. Για τα πάντα έχει μιλήσει ο Βασίλης, γιατί αυτός ήταν ο χαρακτήρας του. Ήθελε τίποτα να μην υπάρχει στο σκοτάδι, όλα στο φως. Νύχτα ξελογιάς. Δεν θέλω τίποτα άλλο στην ζωή. Αυτή την αγάπη που εισπράττωσε με. Ο τίτλος λοιπόν της βιογραφίας του θα είναι «Καλησπέρα και καλή βραδιά». Αν κανένας περίμενε την ολοκλήρωση μετά από εδώ, εγώ σήμερα έχω ολοκληρωθεί σαν καλλιτέχνη, σαν άνθρωπο. Πόσο συγκινητικό, ρε παιδιά. Πόσο συγκινητικό πάντα όταν βλέπεις τον Βασίλη Καρά που έφυγε έτσι από τη ζωή και ξαφνικά, γιατί όλοι λέγανε τελευταία ότι πάει και καλύτερα. Θυμάστε που λέγανε όλοι ότι έβγαινε στο νοσοκομείο, υπήρχε κάποιο θέμα, αλλά έφυγε ξαφνικά από τη ζωή. Αλλά και το ότι ο ίδιος θέλησε
6 μέρες πριν φύγει από τη ζωή να διαβάσει και πάλι τη βιογραφία μπροστά του. Μπροστά στην οικογένειά του. Μπροστά στην οικογένειά του. Είναι, ρε παιδί μου, συγκλονιστικό. Είναι δηλαδή, πολύ συγκλονιστικό γιατί δείχνει ότι ήθελε να ξανακούσει τη ζωή του κτλ. Πάμε λίγο στην Ελένη Μουστάκη, η οποία έκανε αυτή την ωραία συνέντευξη με τον βιογράφο του Βασίλη Καρά. Καλησπέρα και σε σένα, Ελένη. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα και καλή βραδιά, θα λέγεται η βιογραφία του Βασίλη Καρά. Έχεις όμως και παραπάνω πληροφορίες γι' αυτό. Ακριβώς. Θα είναι γραμμένη από τον γραφικό χαρακτήρα του Βασίλη Καρά. Ήταν η χαρακτηριστική του φράση και με μία φωτογραφία στο εξώφυλλο που ο ίδιος είχε διαλέξει. Α, ναι, δηλαδή το εξώφυλλο της βιογραφίας θα είναι χειρόγραφο από τον Βασίλη Καρά. Έτσι, τα είχε επιμεληθεί όλα, ακόμη και κατά την περίοδο που ήτανε, βίωνε την ασθενειά του, είτε ήταν στο νοσοκομείο, είτε στο σπίτι, καλούσε τον βιογράφο του, έλεγε «Έλα, θα σου πω την αρχή, έλα, θα σου πω το τέλος». Μεριμνούσε για όλα και είχε το νου του αρκετά σε αυτή τη βιογραφία. Έχουμε και κάτι άλλο παραπάνω που ξέρουμε για αυτή τη βιογραφία, Ελένη. Ξεκινάει η βιογραφία από τα χρόνια των προπαπούδων. Είχε κάνει ο Βασίλης Καράς έρευνα πάνω στο γενεολογικό του δέντρο. Φτάνει μέχρι την περίοδο της ασθένειάς του. Αλλά λείπει, Κώστα, ένα κομμάτι εκείνο του θανάτου του, που τώρα λογικά θα κληθεί ο βιογράφος να το γράψει, με την έγκριση βέβαια της οικογένειάς του. Και με την απουσία δυστυχώς του Βασίλη Καρά. Ευχαριστούμε πολύ, Ελένη, για αυτές τις πληροφορίες. Και σε μία από τις τελευταίες τηλεοπτικές εμφανίσεις, ο Βασίλης Καράς είχε εμφανιστεί εδώ, στο σπίτι με το Μέγκα, μαζί με τον Νίκο Μακρόπουλο. Ήταν Σάββατο 6 Μαρτίου του 2021, τότε όταν είχε γίνει αυτή η μεγάλη διαδικτυακή συναυλία του Βασίλη Καρά με τον Νίκο Μακρόπουλο από την Πύλη Αξιού στη Θεσσαλονίκη. Μία πολύ συγκινητική βραδιά, την οποία σήμερα στις 10:10 απόψε το Μέγκα θα μας κάνει να την θυμηθούμε. Θα ξαναδούμε σήμερα μέσα από το Μέγκα τον Βασίλη Καρά μαζί με τον Νίκο Μακρόπουλο να τραγουδούν εκείνη την ωραία νύχτα. Πάμε να πάρουμε μια γεύση και απόψε 10:10 Βασίλης Καράς στο σπίτι με το Μέγκα. Από το βορρά μέχρι το νότο να μ' αγαπάς δεν βρήκα τρόπο. Αυτός ο δρόμος γράφει επανεπιστροφή. Καλό βράδυ να έχουμε και πάμε. Επιγόντως να δει. Λείπεις και χάνομαι. Λίγο χρόνο να βρεις, να δεις τι αισθάνομαι. Πολλοί φίλοι, καλλιτέχνες, πολλά τραγούδια. Σε ένα ξέχαστο βράδυ. Μετά από το που καμίσω μου η καρδιά μου σβήνει. Κι αν το σφάλμα είναι δικό μου, δείξε καλοσύνη. Μαύρα μου μάτια κι αγαπημένα, και πώς περνάτε χωρίς εμένα. Έχω ένα μυστικό, 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 τη καρδιά στερτ γλυκό, τερτ γλυκό, τερτ γλυκό. Αλλά θέλω κι άλλα κάνω και φτάσω εδώ. Λάθη στραβά και πάθη με βγάλαν σωστό. Σκόνη και θρύψαλα να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες τιμή σου. Υπάρχω κι όσο υπάρχεις θα υπάρχω. Σκλάβα τη ζωή σου θα έχω. Κι ας βλαδίζουμε σε δρόμους χωρίς τους. Μην τη χάσετε την παράσταση, θα είναι καταπληκτική. Σας θέλουμε παρέα και το βράδυ. Είμαι η ζωή σου ένας. Δεν με σβήνει κανένας. Κι αν με άλλους μιλάς, ώρες γελάς, κατά βάθος φωνάς.